Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε και σήμερα κοντά μας στην υπερπαραγωγή που λέγεται Excellent. 210-48-54-474-478 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Οι συνάδελφοι περιμένουν να σας ακούσουν. Μαρία Ανδρέου από τα γραφεία της Δημοκρατίας κατευθείαν στο πλάτο του Excellent. Καλό μεσημέρι, Μαράκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Καλή ήμουν και καλή επιτυχία στο σύζυγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς είμαστε συνδυασμού, να πούμε. Είμαστε, μοιράζουμε φυλάδα για τον κύριο Θανάση. Ποιο συνδυασμού δεν γίνεται, αν σκεφτείς και τα χρώματα που φοράμε, μπέζα, παιδί μου, έτσι. Τέλεια, πολύ ωραία. Έλενα Πολυκάρπου στις επάλξεις, σε πολύ λίγο, από στιγμή σε στιγμή, θα βγει από το μεευτήριο η Φέη μαζί με τον Γιώργο και το καινούριο μέλος της οικογένειας, τον μικρό Δημήτρη. Το Δημητράκι. Ναι, ναι, ο Δημητράκι. Με το Δημητράκι μαζί. Ο Γιαννάκης με ανοιχτές αγκάλες περιμένει τον αδερφό του στο σπίτι, σε λίγη ώρα θα τους έχουμε κοντά. Πολύ ωραία. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα ευχάριστα, κοίταξε να δεις, συνεχίζεται ο πανικός στο Just the Two of Us. Σωστά τα λέω, Γιώργο μου. Είναι αυτό που λέει κάποιος να τους ξεματιάσει. Ή κάποιος να κλείσει την πόρτα, γιατί. Ναι, ναι, ο τελευταίος. Έχουμε δύο αποχωρήσεις. Μία που έγινε, που είναι του Μίλτου, και άλλη μία που. Και άλλη, ναι, δεν τη λέμε. Όχι αλλά ακόμα. Έχουμε και άλλη μία, η οποία θα δείτε ότι κάποιος μέσα στο show λέει ότι ο επόμενος που φεύγει είναι αυτός. Αλλά θα το δούμε σε λίγο αυτό. Μάλιστα. Και πώς εμπλέκεται η Ζέτα πάλι με αυτή την, με αυτή όποιον την αποχώρηση. Φυλά, η Ζέτα φεύγει. Η Ζέτα φιλούσε υπέροχα. Ξέρεις τι λένε, κάποτε λέγανε Πάρτον. Ξέρεις, ήταν μια παρουσιάστρια που νευρίαζε. Είναι πολύ ωραίο αυτό του Κερδιάκου. Ήταν μια παρουσιάστρια που στον αέρα ήταν, ρε παιδί μου, η εποχή που ήταν στις δόξες της. Και όταν νευρίαζε με κάποιον, έλεγε Πάρτον. Α, ναι. Και έφευγε. Τι λες. Ναι, καλά, ναι. Μετά. Στη διάρκεια του βίντεο θα μου αποκαλύψεις το όνομα, ναι, ναι. Γιατί θα σκάσω κατά την περιέργειά μου. Ακούς, μαράκι μου, τα ακούς εσύ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για να δούμε. Ποιος αποχώρησε τώρα, ο Μίλτος, ο σχεδιαστής της Ρούλας, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει εδώ και φοράει και αυτό το λευκό και μας έλεγε ότι είναι ένα λευκό κουστούμι είναι και ήταν ενθουσιασμένη η Ρούλα. Πάμε να δούμε το απόσπασμα από τον Αλφα και αμέσως να το σχολιάσουμε και ελπίζω να τον έχουμε και σε λίγο κοντά μας. Τα δύο παιδιά που συνεργαζόντουσαν, είδε ότι πια δεν είναι εκεί. Έχουν παραιτηθεί, έγινε κάτι. Με ειδοποίησαν τα παιδιά ότι έχουν παραιτηθεί, ότι δεν χρειάζεται να φτιάξω κάποιο ρούχο άλλο. Έμεινα κι εγώ έτσι λίγο άφωνος, δηλαδή. Τι έγινε, ετοιμάζαμε ρούχο για την Τετάρτη. Δημιουργήθηκαν κάποια σχόλια, φανταζόμαι, για την επιλογή των ρούχων, για τη χρονική. Το ότι ο χρόνος δεν έφτανε για να ετοιμάζονται σωστά τα ρούχα. Εγώ πάντως δεν είχα ενημερωθεί. Κάτι που με έτσι λίγο με στεναχώρησε. Το έμαθα από τους στυλίστες και όχι από τη Ρούλα, για ακόμη μια φορά δηλαδή από ξένους ανθρώπους. Και δεν ξέρω αν εγώ έφταξα σε κάτι ή όχι. Γι' αυτό το τέλος της συνεργασίας, το οποίο ακόμη και σήμερα το έμαθα από άλλους, δεν το έμαθα από την ίδια τη Ρούλα. Σε κάθε πρόβα αυτό μου έλεγε ότι ήταν εξαιρετικά τα ρούχα. Την επόμενη μέρα σχολιαζόντουσαν πραγματικά με πολύ καλές κριτικές από όλους, από bloggers, από site, από γνωστούς της μόδας ή τέλος πάντων από τους ανθρώπους της showbiz. Μέχρι τώρα δηλαδή, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Τώρα, δεν ξέρω τι έγινε αν αυτό προέρχεται από τη συνεργασία με τους στυλίστες, από το χρόνο ή από την επιλογή των ρούχων που μπορεί να ήταν και κάποια άλλα. Δεν το ξέρω. Θα προτιμούσα να το μάθω από την ίδια τη Ρούλα αυτό. Δεν πιστεύω ότι είναι ένας αγνώμων άνθρωπος, ότι δεν λέει ευχαριστώ ή δεν ευχαριστιέται. Απλώς η ίδια, επειδή ίσως αισθάνεται ανασφαλής με την εικόνα της, ίσως γιατί θέλει να είναι όλα τέλεια και τελικά αυτό το τέλειο, ψάχνοντας το τέλειο και συγχρόνως είσαι σε μια ένταση, ετοιμάζοντας ένα live μετά το άλλο live και που είναι πολύ λίγη χρονική διάρκεια, αυτό σου δημιουργεί μια ένταση, η οποία ένταση βγαίνει στους συνεργάτες. Αυτό νομίζω ότι η Ρούλα δεν μπορεί να κοντρολάρει, την ένταση από το ένα live στο άλλο και την αγωνία της που να έχει ένα καινούριο ρούχο ή μια καινούργια εικόνα. Για μένα δεν θα πρέπει να έχει αυτή την αγωνία, γιατί είναι η πρώτη διδάξασα. Όταν μιλάμε για τηλεόραση, μιλάμε για Ρούλα. Η ίδια έκανε πρωτοποριακά πράγματα. Η Ρούλα είναι, πώς το πω, ποιος μπορεί να αντικαταστήσει τη Ρούλα. Ακόμη και οι νέες κοπέλες μετά από χρόνια θα θεωρούνται κλασικές. Απλώς θα περίμενα ένα τηλέφωνο μόνο και μόνο για κάποια εξήγηση. Γιατί όταν έρχεσαι κοντά με έναν άνθρωπο που τον ντύνεις, τον μιλάς, επιλέγεις μαζί του, δεν είναι δηλαδή μια γνωριμία που περνάει για 5 λεπτά κάποιος και παίρνει ένα ρούχο. Θα προτιμούσα, αν αυτό εκείνη το θέλει ή θα μπορεί, ή αν ήταν εύκολο, να με πάρει κάποια στιγμή ένα τηλέφωνο και να μπορέσω να μάθω το λόγο που σταμάτησε η συνεργασία.
Μάλιστα. Στο τέλος, εγώ πιστεύω ότι θα μείνουν πραγματικά τσάς δε του οβάς σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, ο ένας μετά τον άλλον αποχωρεί. Και σαν έτσι που τον άκουσα, τον Μίλτο, θεωρώ ότι είναι ένας πολύ έντιμος και αξιοπρεπής σχεδιαστής και ήταν και πολύ αληθινός. Και πραγματικά ο άνθρωπος θα έχει μείνει άφωνος και θα λέει. Θα πρέπει να τον πάρει ένα τηλέφωνο να του πει για ποιο λόγο. Γιατί ξέρεις πολλές, Μαρία μου, παρουσιάστρες να παίρνουν τους σχεδιαστές και τέλος πάντων τους στυλίστες και να ενημερώνουν τα φορά σου τα ρούχα τους. Δηλαδή, μην τρελαθούμε και τελείως. Το παιδί Ρούλα Κορομιλά δέχτηκε να μιλάει με τον Μίλτο και με τον κάθε Μίλτο. Να θυμίσω ότι υπάρχουν. Μην υποτιμάς τους σχεδιαστές, Νίκο μου, λέω. Γιώργο. Νανά μου, περίμενα να τελειώσω. Η κάθε παρουσιάστρια, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, οι στυλίστες. Παίρνουν 10 ρούχα και διαλέγει ένα. Πόσο μάλλον η Ρούλα Κορομιλά, που είναι η Ρούλα Κορομιλά, δεν έχει καμία ανασφάλεια με την εικόνα της, όπως είπε ο Μίλτος, και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που είπε. Εγώ την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει, που είχε έρθει εδώ πέρα, θεώρησα, αλλά μάλλον ήταν λίγο, ξέρεις, να σε κάψω για ένα, να σε λείψω λάδι, γιατί είπε ότι η Ρούλα είναι ανασφαλής με την εικόνα της. Αν ήταν ανασφαλής με την εικόνα της, δεν θα έβγαινε με το μίνι και με το. Μετά από τόσα χρόνια, είναι λογικό όμως να έχει και μία ανασφάλεια με την εικόνα της, με το πώς θα επιστρέψει. Γιώργο μου, το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όλοι οι παρουσιαστές έχουν μία μικρή ανασφάλεια με την εικόνα τους, γιατί αυτό είναι το πρώτο. Να σου πω όμως, βγαίνοντας στον αέρα με τηλεοπτικό, η εικόνα είναι το νούμερο ένα και μετά. Εμένα με ενοχλεί όμως ότι ο Μίλτος αυτή τη στιγμή καπηλεύεται ότι η Ρούλα φόρεσε 10 ρούχα του και βγαίνει. Και κάνει δηλώσεις και λέει ότι αυτό και θα το έλεγε τηλέφωνο. Ωραία, περίμενε. Ένα λεπτό για να τα βάζουμε στη θέση του τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, δεν σήκωσε το τηλέφωνο ο Μίλτος να πει: ελάτε να σας πω τι συνέβη, με έδιωξε η Ρούλα ή δεν συνεργάζομαι πια ή δεν με πήρε ένα τηλέφωνο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ανακοινώθηκε, μαθεύτηκε, εν πάση περιπτώσει, και ζητήσαμε, ζήτησαν οι συνάδελφοι, όπως και εμείς μιλήσαμε μαζί του, να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Δεν είναι ότι ο Μίλτος χτύπησε την πόρτα και μπήκε, γιατί θυμάσαι ότι και την προηγούμενη φορά. Ήταν πολύ προσεκτικό και μετρημένο. Δεν το που λες. Εμένα με ενοχλεί όμως ότι ακούω έναν άνθρωπο ο οποίος η Ρούλα, όπως και να έχει, είναι μοντέλος τώρα στο Μίλτο και του κάνει διαφήμιση. Και του κάνει καλό. Η Ρούλα να ήρθε σε δύσκολη θέση, διότι να θυμηθούμε ότι είναι η δεύτερη-τρίτη φορά που αλλάζει συνεργάτη στα ρούχα της. Και 150 θα αλλάξει. Αυτό όμως τι δείχνει, ανασφάλεια δείχνει αυτό, Γιώργο μου. Να σας πω κάτι. Όντως αυτό είναι, γιατί όταν ξεκίνησε με έναν σχεδιαστή και μετά επιλέγεις μαζί με το team σου, του στυλίστε σου, να συνεργάζεσαι για 2, 3, 4, 5 εμφανίσεις με ένα συγκεκριμένο σχεδιαστή. Και ήταν και πολύ ωραίες οι εμφανίσεις τελευταίες, να τα λέμε αυτά, έτσι. Και το λευκό και το μπλε που φόρεσε ήταν πάρα πολύ ωραίο και είδαμε και τη διαφορά σε σχέση με το μαύρο που φόρεσε στην έναρξη. Δεν είναι ένα τυχαίο συνεργάτης που δεν χρειάζεται να μην το πάρει. Μπορώ να σας πω κάτι, μιας και μιλάμε για ασφάλεια, η Ρούλα Κορομιλά, να σας θυμίσω και να σας πω ότι μια γυναίκα η οποία έχει μια πορεία 25-30 χρόνων, ξέρει πάρα πολύ καλά τι της πάει και τι όχι. Το αν ο Μίλτος δεν τα βρήκε μαζί της είναι δικό της θέμα. Εγώ θυμάμαι περιόδους που η Ρούλα δεν έμπαινε στα ρούχα, δεν της άρεσαν τα ρούχα που τους φέρνανε. Είχε ένα παντελόνι που τον λέγαμε Σωτήρι. Το παντελόνι τον λέγαμε Σωτήρι και το Σωστάρ κιόλας. Ήταν ένα μαύρο παντελόνι που, επειδή οι ενδυματολόγοι έχουν μια τάση να την γλύφουν και να λένε ότι είσαι θεά, είσαι πολύ ωραία, εκείνη δεν κολακεύεται καθόλου με την εικόνα της. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αν δεν της αρέσει κάτι, δεν το φοράει, που δεν πάνε να τη γλύψουν όλοι. Γιώργο μου, πάμε να προχωρήσουμε. Δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με τον Μίλτο. Πολύ θα θέλαμε βέβαια, να μιλήσουμε. Δεν θέλει να βγει τώρα, λίγο τρομάζει. Έχουμε ανοιχτά επεισόδια βέβαια για τον Just the Two of Us και δεν ξέρουμε ποιο άλλο θα φύγει. Θα σου πω εγώ σε λίγο, Μαρία, μην αγχώνεσαι. Ξέρουμε λοιπόν. Και δεν είναι ότι το ξέρουμε εμείς, το είπανε μόνοι τους. Τον φίλησε η Ζέτα, παραλίγο να τον φιλήσει. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα κάνουμε την αποκάλυψη αυτή. Πώς εμπλέκεται η Ζέτα με την επόμενη αποχώρηση και ποιο έκανε την αποκάλυψη. Ποιο μαρτύρησε την αποκάλυψη. Ποιο είναι το βαθύ λαρίγκι. Ποιος έκανε την αποκάλυψη. Ποιος το μαρτύρησε την αποχώρηση. Πάμε, συνεχίζουμε με την επίθεση του Νίκου Μουτσινά στον Πέτρο Κωστόπουλο. Τι του συνέβη του Νίκου, να γιατί το έχασε το επεισόδιο. Είναι αυτό. Το γραφείο τύπου της Ζέτας ο Νίκος. Περίμενε. Πριν μου το αναλύσεις, θα ήθελα πάρα πολύ να το δούμε για να έχουμε όλη άποψη και εικόνα, γιατί πιθανότητα το έχεις δει εσύ. Δεν ξέρω με ποια αφορμή ξεκίνησε ο Νίκος. Να σου πω τι γίνεται, ο Μουτσινάς. Την αφορμή, πες μου μόνο. Να σου πω την αφορμή. Η αφορμή είναι όποιος βάζει με τη Ζέτα. Έχει να κάνει μαζί το βρίζει ο Μουτσινάς. Ωραία, πάμε στον Νίκο. Εγώ θεωρώ ότι ο Κωστόπουλος το έκανε γιατί αυτό πίστευε. Το είπε και ο ίδιος. Παιδί, όλοι να πούνε. Τώρα, οι δημόσιες σχέσεις του Μέγκα δεν έχουν πάρει τηλέφωνο να πούνε γιατί έφυγε ο Αρβανίτης. Κοίταξε να δεις κάποιες. Μπορεί να το έχουν κάνει. Μου είπε και 50 να έρθείτε να καλοπροαίρετε να μου το πείτε, δεν βγαίνει από το μυαλό μου. Έφαγε σκάλωμα, βιολί. Εγώ θεωρώ ότι πάει, ακολουθεί τη γραμμή του ζευγαριού που έφυγε. Έχει φύγει το ζευγάρι από το Μέγκα. Πήγε Αντένα,
άφησε πίσω κάποια χνάρια. Και πάει να πατήσει εκεί και κάνει ότι είμαι cool και μπορώ να πω και το κανάλι μου ότι εγώ πιστεύω. Το ζευγάρι σου ήταν στο Μέγκα, δεν μιλούσε ποτέ για το Μέγκα άσχημα. Το ζευγάρι είχε πει. Έλεγε αλήθεια ότι ο Λιάκα τα έλεγε και σπότε και ήταν και πολύ cool και βρήκαμε για την ελευθερία μα το αυτό και αυτό ζητήσαμε και το Μέγκα. Συγγνώμη, παιδιά, όταν ήταν ο Λιάκα στο Μέγκα. Δεν γινόταν για καμιά. Μιλούσε άσχημα για το Μέγκα. Σπότε μπορεί να είχε πετάξει βέβαια και για πετούσε σπότε, παιδιά, στον Αντένα πήγε και άνοιξε τον οχετό. Όχι, Χριστιανούλα μου, το έκανε για το Μέγκα και στον Αντένα το έκανε και για το Μέγκα και για τον Αντένα πια. Υπήρχε μια ελευθερία στο να πει και να κάνει ό,τι θέλει. Όχι, όχι, ο Κωστόπουλο, γιατί νομίζω πω ο Κωστόπουλο το έχει πιάσει και το έχει τσιτώσει λίγο. Ο Κωστόπουλο, παιδιά, όμω δεν βρήκε μια κατάσταση έτοιμη, την πήρε να τη ανεβάσει το Μέγκα. Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι προσωπικό του Πέτρου. Δηλαδή έχει κάποια παράπονα ίσω με το κανάλι και του βγαίνουν έτσι στον αέρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό. Επειδή σου λέει και απέναντι είναι πολύ cool και μιλάνε και λένε ότι θέλουν και λέγανε και εδώ πέρα και εγώ είμαι cool και μπορώ να πω για το Μέγκα ότι εγώ θεωρώ ότι είναι μούφα. Είναι τέτοιο άνθρωπο. Ό,τι το πιστεύει θέλω να το πει εκείνη τη στιγμή χωρί περιορισμού. Ναι, αλλά αυτό το κάνει ένα παιδάκι 2 χρονών που δεν έχει μεγαλώσει ο εγκέφαλο για να πει ότι βάζω και ένα stop. Όταν είσαι έτσι το κάνει γιατί δεν σκέφτεσαι όμω. Αν με ρωτά, δεν μπορεί να βγει να πει το κανάλι αυτό το πράγμα ότι αλλά δεν ισχύρεσαι. Το αποκλείεται. Δεν είναι πάντω. Πώ να σου πω ότι θα μπορούσε να μην συμβεί αυτό. Αφού δεν έχουν και θέμα με τα θέματα του σαν εκπομπή, έχουν να πούν και μιλάνε και συζητάνε και κάνουν και το χαβαλέ και την πλάκα. Δεν υπήρχε λόγο να υποτίθεται. Δεν πιστεύω ότι του δίνει πόντου αυτό του Πέτρου. Όχι. Ότι είναι πιο cool. Το έχει αποδείξει βασικά ότι είναι cool από την αρχή που το έχει αποδείξει. Ναι. Σαν στυλ ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Είναι, ακριβώς, μα το έχει αποδείξει. Δεν χρειάζεται να το υπεραποδεικνύει κάθε μέρα λέγοντα ότι δεν πιστεύω ότι συμβαίνει στο κανάλι μου. Αν σα ενδιαφέρει αυτό που μα είπε ναι, η Ζέτα. Ναι, ναι, ήταν ότι είναι αλήθεια αυτό με τα γυρίσματα. Ότι ο άνθρωπος και το αλλά τώρα θα μου πει οι φίλοι τη Ζέτα βγήκαν να κάνουν. Με τότε τελειώσαμε. Εντάξει, μπορεί και η Ζέτα να μην σα είπε την αλήθεια, καλέ. Γιατί να μα είσαι ψέματα, μωρέ Ζέτα. Τι έχει να κερδίσει. Και επειδή είμαι συγγενή του Αρβανίτη και του Αρβανίτη. Μπορεί η κοπέλα να μην θέλει να βγει προ τα έξω ο λόγο που έφυγε. Δεν θα λέγαμε ποτέ κάτι μυστικό. Δεν τα λέμε τα μυστικά. Μα, αυτό λέω ότι δεν σας το είπε καν, ρε, την αλήθεια. Όχι, θα μας το έλεγε, γιατί δεν το λέγαμε. Θα έλεγε, δεν μπορώ να σου πω. Τέλος. Τώρα, εγώ όχι, για να καταλάβω. Κατάλαβε. Τώρα, για να καταλάβω, πέρα. Εντάξει, εκτός των παρατηρήσεων που θα κάνουμε έτσι κι αλλιώς, το δέστε τους. Είναι εντελώς μεσημεριανό, έτσι. Ναι. Σταμάτησε πια το θέμα, κρίνω τα ρούχα, δίνω τα βραβεία. Είναι μόνο ό,τι έχει απομείνει ναι. από αυτό το κομμάτι. Έτσι πρέπει. Ακριβώς. Εντάξει, ένα σκληρό μεσημεριανό είναι. Ακριβώς εδώ και πολλούς μήνες έχει συμβεί αυτό. Ξεκίνησαν σαν ενότητες μικρές, αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά το κάνουν. Λοιπόν, για πάμε στα συγκεκριμένα κομμάτια τώρα και στον Νίκο. Αυτό που λέμε ότι είναι γραφείο τύπου. Ό,τι ενοχλεί τη Ζέτα. Ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει το μυαλό ενός παιδιού 2 ετών που δεν μπορεί να βάλει όριο. Εντάξει, είναι λίγο. Άτοπο, έτσι. Δεν το λες αυτό για τον Κωστόπουλο, που κι εγώ έχω πει για τον Κωστόπουλο, αλλά. Είναι μια αλήθεια. Ξέρετε. Τι, ότι ο Κωστόπουλος είναι 2 ετών και δεν βάζει όρια. Όχι ότι δεν είναι 2 ετών, αλλά ότι δεν βάζει όρια. Κάποιες φορές είναι έτσι ο χαρακτήρας του. Έτσι είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος από ό,τι έχουμε αντιληφθεί όλο αυτόν τον καιρό. Που όταν θέλει να πει κάτι, μιλάει, μιλάει, κάποια στιγμή φουντώνει και χάνει το όριο. Όπως κάτι που έχει κάνει και ο Γιώργος Λιάκας, αλλά σε πιο μετρημένο. Το όριο δεν το χάνει ποτέ. Εγώ δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που βγαίνουν στην τηλεόραση χάνουν το όριο. Το όριο. Δεν χάνουν το όριο. Θες να μου πεις τα πρωινά και συγκεκριμένο Πέτρος Κωστόπουλος. Εγώ δεν τα χώνω σε όλους. Δεν έχω χάσει ποτέ το όριο. Το κάνω όσο μου αρέσει και όσο γουστάρω και γουστάρω να προκαλώ. Και ο Κωστόπουλος κάνει το ίδιο. Υπάρχει ένα ζητούμενο. Υπάρχουν τα νούμερα τηλεθέασης του Just the Two of Us που είναι στο 27%. Υπάρχει και η αποχώρηση του Αρβανίτη που έγινε την τελευταία στιγμή. Μέχρι μας έλεγαν στο γραφείο τύπου του Μέγκα ότι ο κύριος Αρβανίτης θα είναι μέχρι και την Τετάρτη. Και ξαφνικά βλέπουμε τον κύριο Κατσούλη στη θέση του κύριου Αρβανίτη. Δεν υπάρχει επαγγελματισμός. Να υπάρχει τώρα ένα τέτοιο σόου και να υπάρχει και να το βλέπει κάποιος μόνο για την ίντριγκα, είναι δηλαδή ότι ο τηλεθεατής πλέον του πονάει το στομάχι. Δεν είναι δηλαδή ωραίο και ποιοτικό αυτό που βλέπουμε στο Just the Two of Us. Έχει ξεφύγει. Και, Μαρία, και νομίζω ο Γιώργο αυτό το φαίνεται και στα νούμερα τηλεθέασης που κάνει. Ο Κωστόπουλος, παιδιά, λέει αυτό που βλέπουμε όλοι. Και λέει ο άνθρωπος ότι ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου. Έδωσε μια συνέντευξη στη Ζέτα που έδωσε ο Αρβανίτης μια συνέντευξη που τα έχουν στη Ζέτα. Και βγαίνει ο Κωστόπουλος και λέει: παιδιά, μάλλον δεν μου αρέσει εμένα αυτό που είπε η δικαιολογία που βρήκε το κανάλι. Όπως δεν μας έπεισε κανέναν. Και είπε την αλήθεια, γιατί να σου πω και κάτι. Όταν το πρωί τον βλέπουν μισό λεπτό να. Τον βλέπουν 30%, 40, 50, 200 άνθρωποι. Ναι. Και λέει ο Κωστόπουλος, ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να κοροϊδεύω αυτούς που με εμπιστεύονται. Πρέπει να πω την αλήθεια. Από την άλλη, είναι πολύ πιο τραγικό αυτό που λέει ο Μουτσινάς. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο. Έτσι, παιδιά, θέλω να μείνουμε λίγο στην επίθεση του Νίκου και πού οφείλεται. Δηλαδή, γιατί ο Νίκος
έχει βάλει στο στόχο τον γιατί Κωστόπουλο. Γιατί ο Κωστόπουλος, Χριστίνα μου, ταχώνει στη Ζέτα ουσιαστικά το σοου. Σύμφωνα με το Μέγκα, τέλος πάντων, κεντρική παρουσιάστρια είναι η Ζέτα. Η Ζέτα θα πρέπει να βγει αμόλυντη από όλο αυτό που είναι φίλη του Μουτσινά. Οπότε, επειδή η Ζέτα δεν μπορεί να πάρει τον Κωστόπουλο και να του πει Πετράκι, ναι, για μαζέψου λίγο. Το Μέγκα δεν μπορεί να του πει Πετράκι, μαζέψου λίγο, γιατί εκείνος, όπως είπε σήμερα, με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε η Ναταλή Γερμανού σε εμάς, είπε τους γράφω όλους στα παλιά μου τα παπούτσια και το έκανε και πλάκα. Και επειδή το ρεπορτάζ, και το ξέρει και η Μαρία καλύτερα, τρέχει από χτες το μεσημέρι πάρα πολύ και ο Κωστόπουλος δεν μασάει τα λόγια μας, του. Πέτρο μου, δεν υπάρχει δηλαδή. Και καλά κάνει. Το τι σενάριο έχουμε ακούσει για αυτό το χθεσινό ξέσπασμα. Δεν κάνει καλά ο Κωστόπουλος από τη στιγμή που νιώθει ότι τον αδειάζει το ίδιο το κανάλι. Γιατί αν τον στήριζε, να σας θυμίσω, ότι θα έπρεπε πρώτα να πάει στον Κωστόπουλο ο κρατερός Κατσούλης και να πει ότι ναι, θα είμαι στην Κριτική Επιτροπή. Συνήθως. Μα δεν βγήκε τηλεφωνικά. Καλά, με κοροϊδεύει τώρα, έτσι. Δεν είναι τηλεφωνικά το ίδιο μεσημέρι. Είναι ξεπέτα, αγάπη μου, όπως είναι όλο το σόλνι και η τηλεφωνική του κρατερού. Δηλαδή να λέμε το πράγμα. Δεν είναι ξεπέτα, Γιώργο, γιατί. Είσαι πολύ μικρή, άκουσα με λίγο. Όχι, δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Μισό λεπτό. Το τηλεοπτικό σου ρεπορτάζ λοιπόν είναι πολύ. Μιλά πάνω μου. Όχι, θα σου πω εγώ αυτό που θέλω. Όταν ο Κωστόπουλος. Και μη μου πείτε όχι τώρα, όποιο κανάλι κάνει εκπομπή και κάνει σοου, τα γραφεία τύπου, μη με ειρωνεύεσαι, παίρνουν τηλέφωνο τον καλεσμένο και τον κάθε κριτή παρουσιαστή και του λένε θα βγεις στον Κωστόπουλο, στο Λιάγκα και να προωθήσουμε το σοου. Ναι ή όχι. Έτσι έρχεσαι και έχεις τις σειρές. Όφιλε το Μέγκα χθες να στηρίξει το πρωινό του πρόγραμμα και να στείλει τον κρατερό Κατσούλη να μιλήσει στο πρωινό. Για να μην χαλάσει την έκπληξη, θα μου πείτε, ας τον έστελνε την επόμενη μέρα. Τον έβγαλε την επόμενη μέρα τηλεφωνική. Αυτό δεν είναι ξεπέτα, δεν δείχνει προχειρότητα, δεν δείχνει ότι θέλει να προστατεύσει τον κρατερό Κατσούλη και τη Ζέτα Μακρυπούλια. Καλά, θέλει να προστατεύσει ένα προϊόν τηλεοπτικό για να μην φθαρεί περισσότερο από ίντρικες πέρα από όλο αυτό. Θεωρώ, Χριστίνα, ότι το Μέγκα είναι σε ένα κράτος πανικού. Αυτή τη στιγμή πήραν τον κύριο Αρβανίτη, μας έλεγε ο κύριος Αρβανίτης ότι δεν θα συνεχιστούν τα κλεμμένα όνειρα και βλέπουμε ότι θα συνεχιστούν τα κλεμμένα όνειρα 110 επεισόδια του χρόνου και θα είναι και lead-in στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Είναι σπασμωδικές κινήσεις, θεωρώ, που γίνονται την τελευταία στιγμή και αυτές δεν δείχνουν επαγγελματισμό. Και μένω σε αυτό, στην ταπακέρα, στο σοου. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Δηλαδή, αυτό το σοου δεν μου δείχνει κανένα επαγγελματισμό από την αρχή. Δεν υπάρχει επαγγελματισμός. Έχουν φύγει σχεδιαστές, έχουν φύγει ενδυματολόγοι, έχουν φύγει άνθρωποι από την Κριτική Έτσι. Επιτροπή. Και από θα την μπορούσε άλλη, να κάνει υπομονή για 7 επεισόδια ο κύριος Αρβανίδης. Ναι, δεν είναι πια και τίποτα το απαγορευτικό. Έτσι, δηλαδή πηγαίνουν, ξέρω, μία το γεγονός ότι ξαφνικά πριν... τα κλεμμένα όνειρα αποφασίστηκε να συνεχιστούν μέσα στο τελευταίο 24ωρο, όταν έχει μήνες παίζει αυτό το, εβδομάδες παίζει αυτό το ρεπορτάζ, ότι τελειώνουν και τελειώνουν. Και ξαφνικά βρίσκεται ο κύριος Αρβανίτης και πολύ σωστά με τα κλεμμένα όνειρα και πάλι. Και είναι καινούργιο σύριαλ, νομίζω. Όμως, ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος, παιδιά, ένα λεπτάκι. Έχει περάσει ο άνθρωπος τα πάνδυνα, έτσι. Του δίνεται η ευκαιρία. Αυτό πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν είναι ότι ο Πέτρος ζήτησε να συνεργαστεί με το Μέγκα. Δεν νομίζω ότι χτύπησε την πόρτα του Μέγκα και είπε, παιδιά, θέλετε να σας κάνω εγώ το πρωινό να τελειώνουμε. Όχι. Πήγε ο σταθμός αυτός και ζήτησε από τον Πέτρο Κωστόπουλο να συνεργαστούν. Να θυμίσω όμως, Χριστίνα, κάτι. Και μάλιστα ότι ο είχα μιλήσει έχει φύγει, μαζί του. Να σου πω, αυτό έχεις δίκιο. Είχα μιλήσει μαζί του λοιπόν και μου είπε, Χριστίνα, άσε να υπογράψουμε πρώτα. Και μετά, δηλαδή πήγε με πολύ καλή διάθεση και με πολύ χαμηλούς τόνους. Από τη δεύτερη εβδομάδα κιόλας. Ναι. Τα σενάρια είναι ότι φεύγει ο Πέτρος και έρχεται κάποιος άλλος. Μπορεί άνθρωπος να κάνει εκπομπή με αυτή την ψυχολογία? Όχι. Μπορεί να κάνει άνθρωπος εκπομπή με πρωταγωνιστές των σοου που δεν πηγαίνουν στο δικό του το πρόγραμμα? Δεν το στηρίζουν και το πρόγραμμα αλλού. Αυτό. Όχι. Δεν το στηρίζουν. Λοιπόν, και μέσα σε όλα λοιπόν, αφού τελείωσε το σενάριο Μουτσινάς Ζέτα Μακρυπούλια, προκύπτει το καινούριο σενάριο Καραβάτου τώρα. Κατσούλης. Μπράβο. Τι λέει λοιπόν ο κρατερός, ακούσουμε. Ακούστηκε και γράφτηκε ότι το χρόνο υπάρχει περίπτωση να κάνετε και εκπομπή μαζί με την Κατερίνα. Πότε, πού? Που θα την κάνετε, δεν ξέρω, εσύ να μου πεις. Όχι, εγώ δεν το ξέρω, γιατί αν υπήρχε και το ήξερα, θα ήταν και ανακοινώσιμο. Αλλά είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Α, θα το σκεφτόσουν δηλαδή. Αυτό το έχουμε πει εδώ και καιρό, από πρόπερση και οπότε ήταν ότι εάν υπάρξει μια εκπομπή όπου και οι δυο μας μπορούμε να την κάνουμε με τον τρόπο που μας ενδιαφέρει και μας αφορά, θα ήθελα. Γιατί με την Κατερίνα, εκτός ότι είμαστε αγαπημένοι και έχουμε οικογένεια, κάνουμε και πολύ καλή παρέα. Και θέλω να πω ότι το Μέγκα αγαπάει πάρα πολύ τον κρατέρο Κατσούλη, γιατί πριν 2-3 μήνες μιλούσαν με τον Δημήτρη Τιωμακαλιά για μια εκπομπή σατυρική. Δεν έγινε για κάποιους οικονομικούς λόγους.
δεν ξέρω, είδε τους τώρα ξαναμιλάνε. Και, νομίζω ότι ξαναμιλάνε και σε μια άλλη βάση που μπορεί να έχει μέσα και το πρωινό. Να θυμίσουμε ότι αυτό το Q έχει γίνει στο ίδιο το κανάλι, έτσι, για να μην λέμε ότι λέμε εμείς ό,τι μας κατέβει. Αυτό το Q έχει γίνει μέσα στο κανάλι, από δημοσιογράφο του καναλιού, κάτω από τα βλέμματα. Γιατί τώρα μην μου πείτε ότι δεν υπάρχουν εκεί πέρα οι κυρίες του γραφείου τύπου, τέλος πάντων οι άνθρωποι της παραγωγής που επιμελούνται τα Q των, των κριτών. Ακούσανε το Q λοιπόν, έχει πάρει έγκριση και βγήκε προς τα έξω λοιπόν ότι ο Κρατερός Κατσούλης είναι ανοιχτός σε προτάσεις. Είναι λογικό να κάνει ένα παιχνίδι με δημοσιογράφο και να λέει σε ποιο πρωινό. Δεν είπε, είπε ότι είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και ότι. Εντάξει, δεν είπε για το πρωινό. Δεν είπε πρώτη φορά, όχι, 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 πρωινό. Συγγνώμη, πείτε μου λίγο την πρώτη λέξη, δεν τη συγκράτησα, δεν την έγραψα. Είπε ότι. Όχι, δεν είπε πάντως πρωινό. Είπε ότι είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Είπε ότι δεν ξέρει κάτι αυτή τη στιγμή. Και είναι και το όνειρό τους. Γιατί τους έχω συζητήσει και τους δύο. Και την Κατερίνα θα τους άρεσε να κάνουν μια εκπομπή. Παιδιά, μαζί. Κάνα δοκιμαστικό πέρυσι στον Α. Το μαζέψανε, να σας πω. Πέρυσι στον Α, τον Αύγουστο, κάνανε δοκιμαστικό. Ήταν Τετάρτη βράδυ. Ήταν η παραλέξη, δεν πειράζει τώρα. Η Μέρη δεν το είπε η κοπέλα. Ήταν η παραλέξη στο κοντρόλ. Κάνανε δοκιμαστικό. Είναι η αρχισυντάκτη του Happy Day τώρα. Τότε μάλιστα βγήκαν και μαζεύτηκε όλο αυτό γιατί η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν ήθελε να είναι ένα ζευγάρι που θα ήταν πολύ δυνατό απέναντί της. Δηλαδή, σκεφτείτε μια χημεία που θα είχε ο Κρατερός. Δηλαδή, περίμενε, την... η Κωνσταντίνα αποφάσισε ότι δεν πρέπει να είναι το ζευγάρι στον αέρα. Ναι, φαντάζομαι. Μας έδωσε την είδηση τώρα, για να καταλάβω. Αμφιβάλλει κανείς ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει μια δύναμη. Παιδιά, στον δεν το ξέρω. Αυτό το ακούω, αλλά δεν το ξέρω. Λεμούλιο. Γιατί όπως είδαμε με την ίδια Ναταλία Γερμανού που έχει ζήσει στο πλευρό της Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, είδαμε χθες ότι είπε τα καλύτερα για την Κωνσταντίνα. Να σας πω κάτι. Αυτό τη Ναταλία Γερμανού. Και οι άνθρωποι. Όλα τελικά. Οι άνθρωποι που δουλεύουν με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ την έχω φίλει στο Facebook. Τη γουστάρω τρελά γιατί παγώνει τους πάντες γύρω της, το έχω ξαναπεί και το λέω. Φλερτάρει τόσο πολύ ωραία με την εξουσία και με όλο αυτό που της βγαίνει. Είναι στάρ. Για πόσο είναι το θέμα. Για πάντα. Στο λέω εγώ. Θέλω να υπάρχει αυτό. Θέλω το εξής. Δεν ολοκληρώσαμε καθόλου το θέμα του Just the Two of Us και το ποιος πρόκειται να αποχωρήσει. Αλλά τώρα πήγαμε τόσο ομαλά στη συζήτηση με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και την Ναταλία Γερμανού. Θα το επαναφέρουμε σε λίγο, δεν το χάσουμε. Να μείνουμε στο Just the Two of Us. Εντάξει. Θέλει ο κ. Στυλικερίδης να παραμείνουμε στο Just the Two of Us. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε ποιο είναι το επόμενο πρόσωπο που ακούγεται ότι θα φύγει, έστω και μεταξύ αστείου και σοβαρού. Πώς γίνεται ο διάλογος, ποιος το λέει. Πάμε. Ήρθε ο Δημήτρης του Καρέζαστος, εγώ θα φιλήσω το ζευγάρι. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ελάτε, ελάτε κοντά. Δημήτρη, εντάξει. Μια χαρά. Εμένα δεν με φιλάς ποτέ, Δημήτρη. Δώσε ένα φιλάκι, παιδάκι μου, Ζέτα. Δώσε μου ένα φιλί και εμένα, έλ. Μη φοβάσαι, έλ. Έλ. Μπράβο, Δημήτρη. Άχι. Ελάτε εδώ, θέλεις κι εσύ. Μα, θέλει και ο σκηνοθέτης φιλί ξαφνικά. Άκου τώρα. Ναι, όχι από τον Δημήτρη, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, Κώστα μου. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Σήμερα φτάσαμε στο τέλος. Σήμερα φτάσαμε στο τέλος. Σήμερα φτάσαμε στο τέλος. Τον βλέπω να φεύγει κι αυτό σε κανένα δυο live. Και το καλύτερο απ' όλα είναι τη Ζέτα που του λέει: Έλα σε φιλήσω, Δημήτρη μου, μη φοβάσαι. Αυτό είναι το καλύτερο. Λέει, έλα να σε φιλήσω, Δημήτρη μου, μη φοβάσαι. Δηλαδή... Λέω, είναι παροδία και μεταξύ τους δηλαδή. Είναι απόλαυση. Να σου πω, Δημήτρης ο Γκαρέζος, πραγματικά μια απόλαυση αυτό το παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Και ήταν, κάτι έχει πάθει. Και καταπληκτική η στιγμή αυτή. Μα κάτι έχουν πάθει όλοι, όπως λέει, στην Ανάπαιδη. Όλοι μιλάνε. Αυτό που σκέφτονται απλά το λένε. Δεν υπάρχει κανένα φίλτρο. Τι να κάνουμε. Είναι σε πανικό. Πώς είναι τα ποδήλια που πέφτει η Μολότοφ και προσπαθούν να φύγουν. Τώρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι σε αυτό από τη δική μας την πλευρά υπάρχει και ένα χιούμορ, έτσι, μια δόση χιούμορ. Ναι, εννοείται. Γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ισχύει κάτι, όπως επίσης και του Δημήτρη ήταν αστιάκι, επειδή η Ζέτα τέλος πάντων φαίνεται ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το παιχνίδι, αποφασίζει ποιος μένει, ποιος φεύγει και όλα αυτά. Είναι αυτό που είπες, Γιώργο μου, η Ζέτα φιλούσε υπέροχα και όποιος τη φιλήσει και όποιος τώρα φιλήσει θυμάμαι, τώρα θυμάμαι το τραγούδι του Ρέμου που λέει «Έκλειψε το πρόσωπό μου για να μην με δεις». Τώρα κατάλαβα γιατί το είχε βγάλει το τραγούδι. Ρε το Δημήτρη, ήτανε απίστευτη παιδιά η Ατάκα. Τον βλέπω λέει να φέψε κανένα δύο live. Ήτανε όλα ωραίος τα λεφτά. Λοιπόν, Έλενα Πολυκάρπου είναι κοντά μας και είναι πανέτοιμη. Γιατί από στιγμή σε στιγμή... Καλό μεσημέρι σε όλους, βρισκόμαστε...
Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε από τις 12 η ώρα εδώ. Όλο το μευτήριο βλέπει αντένα και πρωινό. Πρέπει να το πω αυτό γιατί μπήκαμε στο μευτήριο μέχρι να μπορέσουμε να τακτοποιηθούμε πώς θα μπουν τα αυτοκίνητα κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα πες στο μευτήριο λοιπόν ότι μπορεί να γυρίσει στο Sky και στο Excellent. Ναι. Ναι, εντάξει. Τώρα πια έχει τελειώσει η αντένα. Θεωρώ ότι θα βλέπουν Sky και Excellent. Σωστά, Χριστίνα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή να έρθει ο Γιώργος Λιάγκας να παραλάβει την Φέη μαζί με το μικρό Δημήτρο να πάνε σπίτι του στο Γιαννάκη, γιατί η αγωνία της Φέης είναι ότι λείπει για πρώτη φορά 5 μέρες από το σπίτι μακριά από το Γιάννη. Όλο το μευτήριο με εντολή του ζευγαριού μας έχει περιποιηθεί πάρα πολύ. Έχουν βγει έξω με χυμούς, καφέδες, νερά να μας περιποιηθούν για τη χαρά τους και αναμένουμε να έρθει ο Γιώργος και να μας μιλήσει μαζί με τη Φέη. Πολυκάρπου, μέχρι να βγουν πάντω στο μευτήριο, μπορούμε, άμα δει τι έχει κάνει η συνέντευξη που έχει δώσει τη Γερμανού, που έχει δώσει, σου έχει δώσει η Γερμανού και τι είπε για τη Σπυροπούλου, έχει ανάψει το πρωί φωτιά. Στον Κωστόπουλο, στο Λιάγκα, στο μευτήριο η Φέη αυτό έβλεπε. Δηλαδή, νομίζω ότι την ώρα που θύλαζε το Δημητράκι, χτύπαγε και ένα μήνυμα στο Λιάγκα. Βρέκει ο Γιώργος σταμάτα. Δηλαδή, ο Λιάγκα το πρωί για τη Γερμανού και για τη Σπυροπούλου είπε τα καλύτερα. Μα άλλη... να μην έχω δει κάτι, να πάω στη Φέη πάνω να τη τα πω. Άστο, το μευτήριο είναι ωραίο όλα αυτά. Αλλά να το άλλο που έκανε είναι πολύ καλύτερο. Ο Γιώργος Λιάγκας ήταν όλα τα λεφτά σήμερα, παιδιά, ναι, σχολιάζοντας την συνέντευξη αυτή της Ναταλίας. Θέλετε να μου πείτε τι είπε, να τον ρωτήσω. Επειδή τον γνωρίζω το Γιώργο, ξέρω ότι είναι ειδικά αυτό το γέλιο που έχει, το γαργαριστό αυτό. Να δώσω φιλιά στην Τριφίδου, Στην Τριφίδου να δώσω φιλιά. Το απόλαυσε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάμε. Πάλι κοντά σας, η Έλενα συνεχίζει να είναι μαζί μας και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να βγει το ζευγάρι, να βγει η Φέη, ο Γιώργος και το μωρό και ο Δημητράκης και να πάνε στο σπίτι που τους περιμένει ο Γιάννης. Το πολύ σε ένα τέταρτο θα έχουν φύγει από το μευτήριο, οπότε όντως από στιγμή σε στιγμή, από ό,τι μας είπαν άνθρωποι από το μευτήριο, θα τους έρθουμε να τους ευχηθούμε και να μας πούνε... Λοιπόν, κυρία Πολυκάρπου, κάνατε μια εξαιρετική συνέντευξη στην Ναταλία Γερμανού, η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ από σχεδόν όλες τις εκπομπές. Νομίζω ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον όμως είχε η τοποθέτηση του Γιώργου. Πάμε. Πανού, μίλησε στη Χριστίνα Λαμπύρη, στο Excellent. Θυμάστε την Βουγκάτσα. Εσύ όχι. Γιώργα, για αυτή την περιβόητη συνάντηση δεν μας έχεις μιλήσει. Καλά, και ποιο το ζήτησε πρώτο. Ποια πήρε την παιδιά, μου το ξαναρωτήσατε αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει ποιο το ζήτησε πρώτο. Είχαμε μιλήσει, μου είχε πει και η Ναταλία εμένα και η Κωνσταντίνα, μου λέει οπότε μπορεί να κανονίσουμε να βρεθούμε. Μιλήσαν αντέ μεταξύ του και κάποια στιγμή μου στέλνουν ταυτόχρονα, αυτό ισχύει που σα λέω, την περασμένη εβδομάδα. Ναταλία, Κωνσταντίνα, ταυτόχρονα. Λοιπόν, μου στείλανε και δύο μήνυμα. Θα πάμε το Σάββατο να φάμε. Θες να έρθεις. Και απάντησα. Σάββατο έχει Eurovision. Ναι. Καλά να περάσετε. Θα πάμε να φάμε μόνες μας. Ναι, οι δυο του. Ναι. Α, οι δυο του. Δηλαδή η Ναταλία σου στείλε μήνυμα ότι θα πάω να φάω με την Κωνσταντίνα και η Κωνσταντίνα θα πω. Να. Ναι, θα πάω να φάω με την Ναταλία. Και μετά ξύπνησα. Και η Κωνσταντίνα. Στείλανε μήνυμα και οι δύο την ίδια μέρα. Σε μένα. Ναι, που σε μένα. Το καταλάβαμε. Και αντίστοιχα μετά και η Κωνσταντίνα ή ανάλογα τέλο πάντων. Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε το Σάββατο να φάμε. Και λέω εγώ, όχι, ισχύει. Σα ανέρωνευεσαι, ισχύει αυτό που σου λέω. Λοιπόν, και λέω και Eurovision δεν μπορώ να έρθω. Και μετά κανονίσαμε και πήγαμε την Κυριακή. Και μετά τα βρήκατε και μετά όλα καλά. Τι λέει όμως και τώρα έχουν η μία για την άλλη την καλύτερη γνώμη. Την καλύτερη γνώμη. Τι είπε η Ναταλία. Αυτό το λέω εγώ, δεν το λέω εσύ. Αυτό το λύλι σου. Το λύλι σου ενώνει ανθρώπους τελικά. Εξημερώνει. Εξημερώνει. Ειδικά, πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με ανθρώπους που δεν χωνεύεις. Γενικά το λέω, δεν το λέω για αυτές τις δύο τώρα. Αυτές τις δύο τώρα είναι φίλες. Γιατί με ανθρώπους που δεν χωνεύεις να πρέπει να πας τα φάς. Μπορείς να καταλάβεις. Μπορείς να καταλάβεις. Εγώ δεν το έχω κάνει. Δημοσίες σχέσεις. Μπορείς να καταλάβεις. Όλοι το έχουμε κάνει. Θέλω να τόσο πάνω στο πιάτο. Για να δεν προσθέτει. Δεν είναι ωραίο όμως. Δεν λέω για αυτές τις δύο, είναι φίλες. Γενικά το λέω. Δεν γίνανε κολλητές, δεν μπορείς να είσαι κολλητός με κάποιον. Δεν το λέω, μην το είναι... Τώρα το παίρνεις και εσύ, γενικά το λέω. Η συνεργασία της Ναταλίας με τη Σπυροπούλου πώς ήτανε, είχανε καυγάδες, τσακωμούς. Άριστη. Ήτανε άριστη. Επίσης.
Ποιος που μιλάει περισσότερο, η Κωνσταντίνα στην εκπομπή? Ποιος? Η Κωνσταντίνα ή η Άντρης? Ποιος? Άλλη Ναταλία. Η Αγία Γερμανού, παρακαλώ. Πολύ απολαύστε και στην Εστέλα Μπίλη. Οσία, οσία, οσία. Πρώτα γίνεις οσία και μετά Αγία. Λόγω ηλικίας είναι Αγία όμως. Είναι... Μια χαρά είναι Γερμανό. Όχι, βέβαια. Δεν κρίνουμε τώρα για τη Γερμανία. Ρε Γιώργο, τώρα πιστεύουμε όλοι πραγματικά εδώ που καθόμαστε ότι ήταν καλή συνεργασία. Όχι. Τότε γιατί δεν το λέμε, αφού δεν ήταν. Αν δεν ήταν καλή, γιατί να πρέπει να. Γιατί πρέπει να το πει. Δεν το λέω για τη Γερμανία, πάλι γενικά το λέω. Γιατί. Να σου πω κάτι. Υπάρχει και ο δρόμο τη σιωπή. Συγγνώμη, δεν τυχαίζονται όλοι στον Αλφα τη Πυροπούλου. Δεν νομίζω. Εγώ σε μια παρέα ο καθένα βρίσκει το χώρο του και μιλάει και να πει. Καλά, δεν μιλάμε να σε το. Γιατί εδώ υπάρχει το λί με χρονόμετρο πώ θα μιλήσει ο καθένα μα. Όχι, αλλά έχει ακουστικό η Πυροπούλου. Γιώργο, μοιράζω το χρόνο. Τι είπε αυτό. Αυτό. Όμω θα την πέει. Περιμένω να πει μια μέρα την αλήθεια. Εγώ. Περιμένω. Τέλο πάντων, από τι ερώτηε στιγμέ. Πάντω, Χριστίνα μου. Δεν ανακαλύψαμε και την Αμερική. Δηλαδή, αυτό είναι ο κόσμο τη showbiz. Δηλαδή, εκεί που τα έχει καλά με κάποιον, εκεί τα ξαναφτιάχνει. Είναι τα σου καλά, κοίτα, Γιώργο. Είναι τώρα ο κόσμο τη Κωνσταντίνα. Όχι, μισό λεπτό, παιδιά. Τώρα. Στο πρωινό σήμερα είπανε αυτά που θέλουμε να πούμε όλοι ένα χρόνο. Φιλιά στην Τρυφίδου, την αγαπώ, είναι θεά. Έχουμε περάσει τα ωραιότερα. Όταν δεν χωνεύεις κάποιον, δεν πας να φας μαζί του. Πρώτον, δεν το λέω όπως είπε και ο Λιάγκας για την Κωνσταντίνα και τη Γερμανού. Αν έχεις περάσει άσχημα, δεν πας να φας μαζί του, εκτός και αν έχεις ανάγκη. Από όσα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτά που λένε εκεί στο παρεάκι, η Κωνσταντίνα δεν έχει ανάγκη, είναι ισχυρή. Οπότε, ποιος έχει ανάγκη εδώ, η Γερμανού. Ποιος η Γερμανού, γιατί να έχει ανάγκη, ρε παιδιά, έχει και τρία τέσσερα. Γιώργο, η Γερμανού είναι. Είστε σίγουροι γι' αυτό που λέτε, έτσι. Έχει τρία τέσσερα συμβόλαια με εγώ δεν είμαι σίγουρο. Μου αρέσει χάρη. Άκου τη Μαρία, τι λέει. Γιώργο, συγγνώμη. Η Ναταλία Γερμανού το ρεπορτάζ έχει ένα τρία τέσσερα συμβόλαιο με τον Αντένα. Δεν θα κάνει ξανά την εκπομπή Γερμανού ξανάρχεται, γιατί δεν ήταν τόσο καλή, δηλαδή δεν είχε τα ποσοστά τηλεθέασης που περίμενε το κανάλι. Παρόλο που το τελευταίο διάστημα σκίζει, έτσι. Ναι. Βέβαια έχει γίνει, πηγαίνει όλο και πιο πάνω. Ωραία, έχει συμβόλαιο και... Ναι, έχει αυτό, να μου πεις και το συμβόλαιο... Μπορεί να πάει Σαββατοκύριακο απέναντι από την Κωνσταντίνα. Ναι, υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες πληροφορίες ότι είναι επειδή η Αντένα έχει πάρα πολλά φορμάτ για του χρόνου. Ένα από αυτά, έτσι, από τις παραγωγές που ετοιμάζει είναι το The Voice Kids και πολλά ακούγονται ότι η Ναταλία Γερμανού θα είναι παρουσιάστρια στο The Voice Kids. Δηλαδή όχι, είναι το. Από την άλλη, με 100 θα την κάνουν. Περίμενα ένα λεπτάκι, διότι αυτό είναι ένα καινούριο σενάριο. Έτσι. Κάποια στιγμή είχαν πέσει στο τραπέζι ονόματα όπως τις Face. Επειδή Φέι είναι και Μανούλα δύο φορές και. Okay. Είχαμε πει και ο Γιώργος Λιάγκας, ξέρουμε πάρα πολύ ότι προμοτάρει τη Φέι σε αυτό. Ένα πρόσωπο λοιπόν ήταν η Φέι. Επίσης το δεύτερο που είχε ακουστεί ήταν η Μαρία Μπεκατόρου. Είχε κάνει σωστά. Και το MasterChef. Έτσι. Τώρα λοιπόν όμως έρχεται η Ναταλία Γερμανού, η οποία έχει ένα τριετές συμβόλαιο και πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή από το σταθμό. Ναι. Εγώ να σας πω κάτι, να σας πω που θέλω να πω. Και επίσης δεν ξέρουμε αν το συμβόλαιο αυτό έχει, μιλάει για, αναφέρεται σε καθημερινή εκπομπή, εβδομαδιαία, δύο φορές που είπες για Σαββατοκύριακο. Γιατί ξέρεις ότι τα συμβόλαια γράφουν λεπτομέρειες, δεν είναι γενικά είμαστε ναι, μαζί. Ναι, αλλά δεν είναι που οι παρουσιάστρες κουνάνε το συμβόλαιο στον καναλάρχη όταν απ' έξω έχουν γεμίσει τα κανάλια Κωνσταντίνες, δηλαδή και η Γερμανού δεν είναι και συμπροτινιώτη της, ούτε είναι η παλιά καλή Γερμανού. Τώρα εντάξει, όπως είναι και να έχει παιδιά. Είναι μια όμως που κάνει νούμερα. Να σου θυμίσω ότι έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν σε σχετικό φορμάτ, γιατί ήταν παρουσιάστρια στο Fame Story. Ναι. Βεβαίως εδώ έχει να κάνει με παιδάκια, αλλά το ξέρει αυτό το κομμάτι που λέγεται τραγούδι. Με τους τραγουδιστές έχει την καλύτερη σχέση, δηλαδή πολύ καλύτερα ας πούμε, από του Γιώργου του Λιάγκα. Ναι, αλλά είδες όμως τι είπε, στη συνέντευξη στην Πολυκάρπου που είπε ότι και πολλοί φίλοι μου δεν ήρθαν καλεσμένοι στην εκπομπή μου. Οπότε οι φιλίες σε αυτό το χώρο, λίγο για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι και λίγο τύπου φίλοι. Ξέρεις εξήγησε πώς είναι, όμως φίλοι... Υφέροντα. Το θέμα είναι, παιδιά, η φιλία της Κωνσταντίνας με τη Γερμανού. Εκείνη που έχει όφελος αυτή τη στιγμή να είναι φίλη της Γερμανού, εγώ στη θέση της Γερμανού, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, δεν θα έβγαινε να πω τέτοιο πράγμα. Ότι είμαι φίλος με την Κωνσταντίνα. Όταν στην πρώτη μου εκπομπή. Μισό λεπτό, όταν στην πρώτη εκπομπή, γιατί τρελαινόμαστε λίγο, βγήκε με 7 γλάστρες που έψαχνε να βρει ποια είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Σε παρακαλώ τώρα πολύ. Να λέμε το πράγμα όπως είναι. Καταρχήν δεν είπε. Η Νανά, για πες Νανά, δεν είπε ποτέ. Δεν είπε ότι ήταν ποτέ φίλοι, ούτε ότι ήταν εχθροί. Είπε ότι έχουμε τώρα μια, από ό,τι καταλάβαμε, μια καλύτερη σχέση και γι' αυτό και βγήκαμε. Το χειρότερο από όλα που είπε είναι ας πάρει ο καθένας τον χρόνο του. Τι δηλαδή, πράγμα? Όταν ξέρει ότι. Μισό λεπτό. Πολύ λογικό δεν είναι.
Όταν ξέρεις ότι όταν ξέρεις σε μία εκπομπή πώς υπάρχουν οι βάσεις και πώς θέλονται τα όρια, δεν βγαίνεις να κρεμάσεις ούτε την Καραβάτου που ξέρει ότι βρίσκεται στη δύσκολη θέση. Δεν γιατί η Γερμανού κανένα. Πέρυσι βρέθηκε όχι στη θέση της Καραβάτου, σε πολύ χειρότερη. Δεν γιατί η Σπυροπούλου πέρασε μπροστά της. Θέση, καθώς η Σπυροπούλου πέρασε πέρυσι στην Κωνσταντίνα μπροστά από τον καναπέ. Υπάρχουν πλάνα και μόνο που δεν ξέρει την κλωτσιά. Με δουλεύετε τώρα. Μαρία, ναι ή όχι. Έπαιρνε την μπάλα Κωνσταντίνα όπως ήθελε και τα έλεγε όπως ήθελε. Παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε τελείως. Το γεγονός ότι είπε το καθένα σε μια εκπομπή και δημοσιογράφο εκμεταλλεύεται το χρόνο του, δεν κρεμάει κανέναν. Να, γιατί είναι ένα φυσιολογικό. Έχεις εσύ τα γκάτ να πιάσεις το μικρόφωνο τη Λαμπίνη και τώρα... να τη πεις μιλάω εγώ. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Έχετε βρει τώρα την Κωνσταντίνα μικρή και αθώα και νομίζω ότι. Εγώ ξέρω ότι είναι λίγα τα κανάλια και οι παρουσιαστές θέλουν να τα έχουν με τους ανθρώπους που έχουν ισχύ καλά. Έτσι, άρα Μαρία μου, ισχύει στο κανάλι του Αλφα, έχει κύριε Πεζάκου, πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Πάλι στις διαφημίσεις, αμάν. Θα σε ρωτήσαμε. Τις καλύτερες όμως διαφημίσεις, τις καλύτερες, μόνο εδώ. Στρέφουμε. Σας πάντα συνδεδεμένοι με το μευτήριο που στιγμή σε στιγμή θα βγει η οικογένεια Λιάγκα με το νέο μέλος, με το Δημητράκη. Και από ό,τι βλέπεις Χριστίνα μου είμαστε... Ναι, σε πλήρη ανάπτυξη βλέπω όλοι οι συνάδελφοι. Είμαστε, ναι, οι φωτογράφοι έχουν τακτοποιηθεί, τα συνεργεία όλα περίμενε, περίμενε, περίμενε. Πολυκάρπου, Πολυκάρπου, επειδή θέλω πάντα να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Οι φωτογράφοι δεν έχουν τακτοποιηθεί, εσύ τους τακτοποίησες λίγο πριν. Ωραίο όμως είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Πού το ακούσατε? Όλα τα ακούμε εμείς, ξέρεις. Ξέρεις τι γίνεται. Ότι είναι πολύ ωραίο αυτό τώρα η έξοδη από τα μευτήρια. Είναι πολύ ωραίο για ένα και μόνο λόγο. Το ότι όλοι οι άνθρωποι της τηλεόρασης είναι πολύ αγαπημένοι, πολύ αγκαλιασμένοι. Δεν λέω για μας, γιατί εμείς το πρωινό του Αντένα το στηρίζουμε και το αγαπάμε. Και ειδικά τη Φέη και τον Γιώργο, δηλαδή και την Τριφίδου. Ναι. Εμείς με τη Φέη έχουμε περάσει και πάρα πολλά, Γιώργο, δηλαδή, και το ξέρει. Η Φέη καταρχήν όταν ήμασταν στο Άλτερ, περνάγαμε πολύ ωραία. Να μην δώσουμε το παρασκήνιο όπως είναι η Φέη Μανούλα. Γιατί σε χαλάει, Τιλκερίδη? Λοιπόν, γιατί δεν βγάζει τον Τιλκερίδη στον αέρα να πούμε τι λέει. Να σου πω κάτι, ο Τιλκερίδη, επειδή θα μπορούσε να μιλήσει τώρα σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ καλό μπαμπά. Δηλαδή η Αθηνούλα και ο Ευρυπίδη είναι πολύ χαρούμενοι. Που έχουν παπά τον Νίκο. Και δεν θα και την πραγματική ζωή κιόλας. Συγγνώμη, η Βασιλικούλα δεν είναι χαρούμενη? Ας βγάλουμε όλοι τα παιδιά. Λοιπόν, μέχρι να βγουν και αν χρειαστεί βεβαίως θα διακόψουμε και το βίντεο. Πάμε να δούμε σε αυτό που εμείς έχουμε ονομάσει η Οδύσσια του Πέτρου Κωστόπουλου. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. Λίγο πριν κλείσει η σεζόν και μετρήσουμε σωστά και λάθη, θα πάμε μέχρι το πρωινό του Μέγκα, εκεί που ο Πέτρος Κωστόπουλος, σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα, διανύει τις τελευταίες μέρες του ως οικοδεσπότης του πρωινού. Ποιος θα τον αντικαταστήσει? Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Πέτρος και η Τζέννη βρέθηκαν στο τιμόνι του πρωινού, κάτω από δύσκολες για το μεγάλο κανάλι συνθήκες και φυσικά με τη σκιά των σκορδελαγκαίων να παραμονεύει. Ο Πέτρος Κωστόπουλος από την πρεμιέρα του πρωινού άκουσε τόσα όσα δεν έχει ακούσει κανείς. Δικαιολογημένα ή όχι, εκείνος έκανε την προσπάθειά του και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο για το μεγάλο κανάλι. Ο άλλος ισχυρός άντρας στο μίντια γίνεται βορρά και ο λαός θέλει τον Πέτρο στην αρένα. Τα τηλεοπτικά λιοντάρια θέλουν να κατασπαράξουν τον Κέσσερα που διψούσε στο παρελθόν για αίμα στα εξώφυλλα των περιοδικών του. Εκείνος από την πρώτη μέρα μέτρα τους φίλους του, αφού είναι λίγοι εκείνοι που θα απομείνουν στο πλευρό του. Η Ρούλα Κορομιλά του κάνει ποδαρικό. Ίσως είναι η μόνη που τον στήριξε όπως και στο παρελθόν. Δύο λέει άλλο λάθος. Προς το παρόν θα τα πούμε. Ό,τι μιλάω μου επιτρέπεις να αναπνέω, μπορώ. Να αναπνέεις, ναι, αλλά να μιλάς στους άλλους εισαγωγικά δεν γίνεται αυτό. Να λες καραγκιοζηλίκια πρώτη μέρα εκπομπής δεν γίνεται. Ποιο μωρέ, έναν άνθρωπο. Να είσαι εκεί πέρα στημένος και να πηγαίνεις. Μία αριστερά, μία δεξιά, θέλω δραμαμίδες. Ο Πέτρος και η ομάδα του παλεύει για την πρωτιά, αφού μέχρι τώρα στη ζωή του δεν έχει δει την πλάτη κανενός. Άγρυπνος φρουρός σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του είναι η Τζέννη. Ο άνθρωπός του είναι εκείνη που κοντρολάρει τα νεύρα του.
Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και πολύ έντιμος. Και τύρανος δεν είναι. Τον εαυτό του τυρανάει μόνο, τους άλλους. Η φυγή του Μπούτου από το Μέγκα τρίζει στη θέμελα της ισορροπίας και τότε όλοι θέλουν τη δική τους εκπομπή. Μαγειρική, talk show, πολλά. Όλοι θέλουν. Για πρώτη φορά ο Πέτρος πρέπει να δείξει τα δόντια στους συνεργάτες του. Οι κακές γλώσσες μιλούν για τσακωμούς στους διαδρόμους, τιμωρίες και άλλα πολλά. Τα νούμερα παγώνουν, ενώ απέναντι ο Λιάγκας τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα κάνει περίπατο. Λίγο μετά τις γιορτές, ο Πέτρος περνά στην αντεπίθεση και παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Το hardcore του Τσομπολιό πουλά. Και ο Πέτρος ανοίγει παντού μέτωπα, ακόμη και μέσα στο ίδιο το κανάλι, που βλέπουν στο πρόσωπο του κεντρικού παρουσιαστή κάποιον να τους κουνά το δάχτυλο. Για πρώτη φορά, ο Πέτρος δεν δήλωσε ποτέ καλό παιδί. Η φετινή έκπληξη είναι ο Κωστόπουλος. Τον Κωστόπουλο από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα κάνει την εκπομπή, έχει ακούσει ο άνθρωπος. Γιατί δεν έχει ακούσει η Σκατόγρια, του έχουν σούρει, του έχουν πει ότι τι κάνει εκεί πέρα το πρωί, ότι να εκεί έπρεπε και κατάντησε και αυτήν την μεγαλύτερη τιμωρία. Να χαρά τα πάει ο Κωστόπουλος. Ο συντροχός είναι αέρας και σπάνια εγκλωβίζεται σε καλούπια και φυσικά κανείς δεν τον βάζει σε μπουκάλια. Τα σενάρια περί διαδοχής του Πέτρου και της Τζέννης θα αρχίσουν ακριβώς στη στιγμή που η ομάδα του πρωινού έχει αρχίσει να πλησιάζει απειλητικά το αντίπαλο πρωινό του Αντένα. Ο Πέτρος κρατά την ψυχραιμία του, σφυρίζει αδιάφορα στο άκουσμα της αντικατάστασής του από την Ζέτα και θα βρει στήριγμα για πρώτη φορά στο πρόσωπο του Λιάγκα. Από τη στιγμή που υπάρχει πρωινή εκπομπή στον αέρα. Ήδη. Με ανθρώπους επαγγελματίες που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και δίνουν καθημερινά καλημέρα στα παιδάκια μια μάχη. Βεβαίως. Είναι πολύ άκομψο να απαντάς και εσύ ο ίδιος που σε αφορά ότι θα το σκεφτόμουν. Ναι, για μένα. Δεν είπε τη λέξη, το σκεφτόμουν. Ναι, είπε ναι. Παιδιά, να δεν το διέψευσε. Είπε ξεκάθαρα. Δεν το διέψευσε. Για μένα η Ζέτα που έχει και μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία θα έπρεπε να πει αυτό που λέω τώρα. Ότι παιδιά, όσο υπάρχουν πρωινά στον αέρα. Εγώ δεν κάνω καμία συζήτηση. Το καλοκαίρι, αν μου γίνει αυτό, το δω. Τα λουλούδια ανθίζουν και το μεγάλο κανάλι αποφασίζει να κάνει τον τζάζ του ο Μπάς. Ο Πέτρος ουσιαστικά αυτοπροτείνεται για την κριτική επιτροπή, όμως κάποιος δεν τον θέλει. Θα είστε κριτής στον τζάζ του ο Μπάς. Εγώ τον ρώτησα χθες. Με ρώτησε χθες. Εμένα δεν μου έχει προτείνει κανένας. Είναι σε μια εβδομάδα να αρχίσει και φαντάζομαι ότι δεν θα είμαι. Ο Πέτρος με την πρώτη προβολή του σοου παίρνει το αίμα του πίσω. Ο φωτισμός πάνω στη Ζέτα ήταν θλιβερός. Ο ήχος ήταν κακός. Με τη φυγή του Αρβανίτη, ο Κωστόπουλος ξαναφερτάρει μόνος του με τη θέση του κριτή. Ο Κρατερός Κατσούλης θα βρεθεί στην κριτική επιτροπή και άλλη μια χιλόπιτα έρχεται να προσθεθεί στο μενού που προσφέρει το μεγάλο κανάλι στον παρουσιαστή της πρωινής ζώνης. Η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι είναι ότι ήδη σε σύστηψη του καναλιού έχει πέσει το όνομα των Καραβά του Κατσούλη για το πρωινό του χρόνου. Ο Κωστόπουλος είναι μαχητής, είναι γεννημένος για να είναι πρώτος και τελεί το άλμα την κατάλληλη στιγμή με ψυχραιμία, ενώ σφυρίζει αδιάφορα σε όλα όσα ακούγονται για εκείνον, καπνίζοντας πάντα με πάθος το πουρο του. Παιδιά, ο Πέτρος Κωστόπουλος είναι μια κατηγορία από μόνος του. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με. Πάντως έκανε και τη δική του αυτοκριτική και είπε ότι τελικά είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρωινή ζώνη. Έτσι. Και είναι μαραθώνιος η πρωινή ζώνη και είναι και πολύ δύσκολο το κοινό. Δεν είναι. Και τελικά μάθαμε ποιος του καλμάρει τα νεύρα, έτσι. Ποιος τον κάνει. Η Μπαλατσινού τελικά αποδείχτηκε πολύ ήρεμη δύναμη και είναι άνθρωπος ο οποίος κοντρολάρει και έχει βάλει. Αυτή δεν έχει βάλει σε μπουκάλι, κανείς άλλος. Εντάξει, βέβαια σε καλούπι δεν έχει μπει ο Κωστόπουλος και γι' αυτό. Έχει αυτές τις εκρήξεις το τελευταίο Εντάξει, διάστημα. Δικαιολογημένα, πολύ. Θεωρώ όμως ότι έχει χτυπηθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο παρουσιαστή έχει βρεθεί σε παρόμοια προσπάθεια. Δηλαδή, παίρνει τον Κωστόπουλο. Και να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχει πιο δύσκολη δουλειά από το να παραλάβεις μία ζώνη και να πρέπει να τη συνεχίσεις. Και να γίνεται σύγκριση μονίμως. Και να γίνεται σύγκριση. Και είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι εκείνος που παίρνει τη σκυτάλη πολύ δύσκολα. Εισπράττει επιτυχία εν τέλει, γιατί ακριβώς αυτό υπάρχει η σύγκριση. Πόσο μάλλον στην περίπτωση αυτή που τα παιδιά αφήσαν, ο Γιώργος με τη Φέη αφήσαν έναν κολοσσό πίσω, μια ζώνη με τεράστια τηλεθέαση και μετακινήθηκαν και έπρεπε μετά να καλυφθεί αυτό το κομμάτι. Πρέπει να τους αναγνωρίσουμε την προσπάθεια ότι ήταν εξαιρετική και νομίζω ότι μόνο ο Πέτρος με την Τζέννη θα μπορούσαν να φέρουν αυτή την τηλεθέαση απέναντι από τον Γιώργο και τη Φέη. Και είναι πολύ σημαντική η διαπίστωση που κάνεις, Χριστίνα, γιατί αν θυμηθούμε και στο παρελθόν, όταν έφυγε η Ελένη Μενεγάκη, πόσοι περάσανε και δεν μπορούσαν να ορθοποδήσουν. Βέβαια. Και όταν έφυγε και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, πάλι στο Μέγκα.
Δηλαδή η Ελένη είχε κάνει. Ήταν λογικό να μην πάει κανείς καλύτερα μετά από την Ελένη, γιατί η Ελένη είχε ένα μηχανισμό τότε στον Αντένα. Παιδιά που τη στηρίζαν όλοι. Να σου όλοι. Πω, δεν είναι αυτό, Γιώργο μου. Είναι ότι ο κόσμος ταυτίζεται με ένα προϊόν. Και όταν αυτό το προϊόν είναι ισχυρό και επί σειρά ετών. Ακόμα και, αν είναι, ακόμα και αν είναι ένα μεσημεριανό όχι. πρόγραμμα και δεν είναι η Ελένη Μενεγάλη. Εσύ τι έκανε στο Σταρ. Γιώργο, δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα μηχανισμού. Όταν η Ελένη έχω πήγε στον Α. Προσωπικό. Όχι, θα σου πω κάτι. Όταν η Ελένη πήγε στον Α, είναι άλλη κατηγορία τώρα. Η Ελένη, παιδιά, είναι άλλη κατηγορία από μόνη τη. Η Ελένη πήγε στον Α και εκεί. Διευθυντής προγράμματος ήταν ο άντρας της. Όταν η Ελένη πήγε από τον Αντένα στον Αλφα ως μεταγραφή, πήγε με την θέση ισχύως που έχει μια γυναίκα που την υποδέχεται ο άντρας της. Τι σχέση είναι αυτό, αυτό δεν έχει σχέση που λες, Γιώργο μου. Αυτό που λες δεν έχει σχέση. Μιλάμε για εκείνον που παρέλαβε τη ζώνη της Ελένης Μενεγάκη από την στιγμή που φεύγει από τον Αντένα και προσπαθεί να στήσει πρωινό. Το πρωινό του Αντένα, να σου θυμίσω ότι ορθοπόδησε έτσι, σχεδόν τώρα στην ουσία. Τώρα με το Λιάγκα. Μετά από γιατί τόσα θέλανε ναι. να στηρίξει κανείς το πρωινό του Αντένα πριν από κάποια χρόνια. Μην κοιτάς τώρα που πήγε ο Λιάγκας και η Σκορδά. Πέρασαν όμως πρόσωπα, Γιώργο, ήταν... τα οποία δοκιμάστηκαν ωραία. Και απέτυχαν. Θες να μου πεις λοιπόν ότι φεύγοντας ο Γιώργος με τη Φέη από το Μέγκα δεν θέλουν να στηρίξουν τον Κωστόπουλο, θέλουν να στηρίξουν κάποιον άλλο. Μπορώ να σου πω κάτι, όταν έφυγε, θέλεις να κάνουμε το παρασκήνιο όλο της φυγής του Λιάγκα και της Σκορδά, που έφυγε ο Μπούτος το Σεπτέμβρη και έμεινε ακέφαλο ένα κανάλι. Και επειδή πάντα υπάρχει κάτι και θα... Ωραία, Γρηγόρης Αρναούτογλου, φεύγει ο Γρηγόρης από το Μέγκα και αναλαμβάνουν τη ζώνη η Πεντάδα. Πόσο έμεινε η Πεντάδα και η Δούκησα, νομικού, αυτό θέλω να σου πω. Ότι όταν έχει χτιστεί μία ζώνη συγκεκριμένη πάνω σε ένα συγκεκριμένο φορμάτ και ανθρώπους, δύσκολα ο κόσμος μπορεί να αγκαλιάσει τους αμέσως επόμενους. Πρέπει να μεσολαβήσει ένα κενό, κάποιος που θα φάει την πόρα και τη σύγκριση, ενδεχομένως του χρόνου και μετά από δύο χρόνια, ο Πέτρος με Τζέναν το νούμερο ένα στην πρωινή ζώνη. Χριστίνα, αυτή τη στιγμή και σου περίπτωση σύγκ... να πάρουμε στο Σταρ. Προφανώς. Απλά δεν θέλω χτίσει... να το κάνω να το προσωποποιήσω, αλλά επειδή... Είδες τι είπατε μετά η Νικολέτα Ράλη, ναι, έχει... καταποτίστηκε. Ναι, αλλά... είναι συγκεκριμένη η πορεία αυτή, έτσι. Ναι, δηλαδή... αλλά σύγκ... να σου πω, μιλάμε για όμως πολύ διαφορετικό πράγμα. Εσύ έχεις ταυτότητα. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία όμως και να φαίνεται ότι λέω κάτι δικό μου κομμάτι. Το βάζω στην άκρη. Η εμπειρία μου λοιπόν μέχρι τώρα μου έχει διδάξει ότι όταν φεύγει κάποιος από μία ζώνη, πολύ δύσκολα αυτός που δίνεται σκυτάλι έχει τα ανάλογα αποτελέσματα. Λοιπόν, από στιγμή σε στιγμή είπαμε περιμένουμε να βγει το ζεύγος, να τους δώσουμε και εμείς τις ευχές μας. Έχω να σας πω το εξής, ότι ασφαλώς είστε έτσι κι αλλιώς κλειδωμένοι στο Sky 24ωρο. Στις εκλογές έχετε ακόμα ένα λόγο, διότι δεν είναι μόνο η ενημέρωση που θα έχετε τόσο από την τηλεόραση όσο και από το ραδιόφωνο, αλλά σας προσφέρει την εξής υπηρεσία, ο Sky, και νομίζω ότι αυτό γίνεται για πρώτη φορά και μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε. Μπορείτε λοιπόν να μαθαίνετε ανά πάσα στιγμή θέλετε εσείς τα αποτελέσματα τόσο στην περιφέρεια που σας ενδιαφέρει όσο και στο Δήμο που σας ενδιαφέρει μέσω κινητού σας τηλεφώνου, μέσω SMS. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι αν θέλετε να μάθετε για το Δήμο σας ή για έναν Δήμο που σας ενδιαφέρει στέλνετε μήνυμα στο 54330 τα τέσσερα πρώτα γράμματα του Δήμου. Τα τέσσερα πρώτα γράμματα του Δήμου στο 54330 ή... τα δύο πρώτα γράμματα της περιφέρειας, αν θέλετε για την περιφέρειά σας ή για οποιαδήποτε περιφέρεια ενδιαφέρεστε. Δύο πρώτα γράμματα για περιφέρεια στο 54330 ή τα τέσσερα πρώτα γράμματα του Δήμου στο 54330 και έτσι ξέρετε ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη των αποτελεσμάτων. Είστε πάντα ενήμεροι το τι συμβαίνει στον τόπο που σας ενδιαφέρει, μια υπηρεσία που σας προσφέρει ο Sky στην διάρκεια των εκλογών. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη Περί. Πάμε στο Βαγγέλη Περί. Ακόμα δεν έχουμε Ελενάκη τα παιδιά. Όχι, δεν έχουμε βγει. Όχι, Χριστίνα μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη Περί. Είναι και μεγάλη. Χρειάζεται και κάποια διαδικασία για να κάνουμε τα χαρτιά και τα λοιπά. Προφανώς. Θεωρώ ότι εκεί κάποιου. Φοβάμαι ότι δεν θα τους προλάβουμε εμείς, γιατί θα είμαστε ακόμα 3-4 λεπτά στον αέρα. Τους αν δεν τους προλάβουμε, θα σταματήσω μια άλλη κυρία που θα έχει γεννήσει η Χριστίνα να μας δώσει τις ευχές της. Θέλουμε τις ευχές μας. Έτσι κι αλλιώς. Και ζωντανά σας διαβιβάσω. Τα καλύτερα, υγεία και τύχη ευχόμαστε σε όλη την οικογένεια. Και πάμε στο Βαγγέλη Περί, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο Έψιλον και στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα. Ποτέ δεν έχω καταλάβει γιατί υπάρχει κόντρα με τον Φώτη και τη Μαρία. Ποτέ δεν έχω τοποθετηθεί για πρόσωπα.
Δηλαδή τα συγκεκριμένα, εγώ ούτε καν τα έχω αναφέρει. Mm-hmm. Έχω αναφέρει την εκπομπή. Mm-hmm. Δεν είμαι ούτε ψυχολόγος, ούτε ψυχίατρος, ούτε έχω την ικανότητα από μακριά να κάνω μία διάγνωση από ό,τι πάσχει ο καθένας mm-hmm. ή αν δεν πάσχει ή αν είναι εντάξει. Ούτε επαγγελματικά μπορώ να τον κρίνω, γιατί δεν έχω συνεργαστεί μαζί του. Mm-hmm. Αν συγκεντρώσουμε τα γραπτά που έχω για το συγκεκριμένο δίδυμο, είναι από ύμνη μέχρι επιφυλάξεις. Mm-hmm. Ανάλογα με τη φάση που έχουν περάσει. Έχουν παρουσιάσει εκπομπές όπως το πρωινό του Μέγκα. Το μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ουσιαστικά μια εναλλακτική πρόταση. Έφεραν κάτι καινούριο, πρωτοποριακό, ξέγνιαστο. Έχουν παρουσιάσει και εκπομπές όπως μια βραδινή, δεν τη θυμάμαι, η οποία δεν ήταν καθόλου καλή εκπομπή. Ήταν λάθος το στήσιμό της. Αυτή μέσα στην εκπομπή δεν ήταν καλό. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, να μιλήσω για τίποτα άλλο πέρα από αυτό που βλέπω. Mm-hmm. Έχουν δημιουργηθεί διάφοροι ψυχολόγοι. Δηλαδή, λες ότι πιστεύω ότι η εκπομπή του Πάτρα είναι καλή. Και βγαίνει κάποιος και λέει, αυτή η αιμονή με τον Πάτρα, η αιμονή, ο όρος αιμονικός, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από ένα που κάνει κολοτούμπες, ένα που είναι τραγουδιστής. Είναι ιατρική όρη. Που καλό θα ήταν, επειδή δεν είναι γιατροί, να προσέχουν πώς χρησιμοποιούμε, γιατί μόνο παρεξηγήσεις μπορούν να δημιουργηθούν ή να επιβιβαστεί ακόμα το επίπεδο του τηλεοπτικού διαλόγου. Τρέχει το ρεπορτάζ, τι να κάνουμε, Μαρία Ανδρέου, παιδί μου, έτσι είναι αυτά. Δευτερόλεπτο δεν σε αφήνουν να έχεις χάσεις. Λοιπόν, Ελενάκη, δεν βλέπω φως, δεν βλέπω τίποτα εκεί στην πόρτα, στην είσοδο. Όχι. Ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη και δεν μπορούμε να μάθουμε και σε τι ακριβώς, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Δηλαδή, αν είναι καθοδόν για να μπουν ή όχι. Δεν έχουν βάλει την μπάνα, δηλαδή αυτά μάθαμε. Την μπάνα την έχουν βάλει σίγουρα. Ποιος λένε ωραία γραφειοκρατία που δεν σας αφήνει. Ποιος κουβαλάει το πόρτ μπεμπέ, αν κατεβαίνει μαζί της και γιατρός. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Από στιγμή σε στιγμή, λοιπόν. Μπορούμε να το περιγράψουμε εμείς αν θέλεις. Αυτή την ώρα βλέπουμε τη Φέμινα πάρα πολύ ωραία, πολύ αδυνατισμένη, πολύ ωραία. Ξανθιά τα μαλάκια, τσογιώρο συγκεκριμένο. Μια που περιγράφεις τόσο ωραία, πάμε πραγματικά να δούμε μια πολύ ωραία κυρία, η οποία μόλις γέννησε και εκείνη. Και είναι fit, πιο fit από ποτέ, δηλαδή. Είναι φέτες. Πραγματικά. Είναι, ναι, πραγματικά. Και σκορτάσε ναι. Μαριάντα Πιερίδη. Έτσι θα είναι, μην νομίζετε. Μαριάντα Πιερίδη, λοιπόν, να τη δούμε. Πάμε. Λοιπόν, εντάξει. Η Μαριάντα τον έβασε αυτό στο Instagram. Έτσι, είναι εντάξει, τώρα, ένα μικρό βίντεο. Εντάξει, εντάξει, είναι πολύ ωραία η Μαριάντα Πιερίδη που έχει τηλιακούς φέτες. Αλλά επειδή οι μαμάδες που μας βλέπουν στο σπίτι αυτή την ώρα δεν μπορούν να έχουν το χρόνο της Μαριάντας. Δηλαδή, συγγνώμη, τη Μαριάντα την έχω φίλη, αλλά οι ξαδέρφες μου και οι θιές μου που γεννήσανε παιδιά. Θέληση θέλει, Γιώργο, μου όχι απαραίτητα χρόνο. Θέληση θέλει. Τι θέλει, έτσι να αγαπάμε σχόλιο. Τον εαυτό. Άμα δεν έχεις μαμάδες, μπαμπάδες γύρω-γύρω να φυλάνε τα παιδιά και έτσι, τρέχουν τα κουτσούπελα γύρω-γύρω. Μην τρελαθούμε τελείως τώρα. Εκτός αν με έχετε μεγαλώσει με babysitter. Εμένα μάλλον με τρία παιδιά δεν προλάβαινε να μας ξεσκάσει. Εδώ πέρα μαθαίνουμε ότι η Φέη έχει και δικό τη μάγειρα. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, Μαράκι, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ψήφο. Γιατί είναι πολύ σημαντικές οι εκλογές αυτές. Εμείς έχουμε να πάμε, Χριστίνα μου, στον κύριο Θανάση. Έτσι έχουμε δουλίτσα. Έχουμε δουλίτσα όλοι. Τρέχουμε στην προεκλογική μας εκστρατεία. Το απόγευμα που είμαστε. Που έχουμε ραντεβού. Έχουμε ραντεβού στην πλατεία του Πικερμίου. Σε 7.30. Πάμε εκεί 7.30 ώρα. Και εκεί θα κάνουμε και σύστηση. Γιατί τη Δευτέρα έχουμε πολύ ωραίο. Συγγνώμη, Πολυκάρπου. Έχει βρήσει κανένα εσένα στα μάτια. Καλά αποτελέσματα για όλου. Τι να μου έχει κάνει. Έχει καλή ψήφο στον κόσμο να πούμε έτσι να πάνε να ψηφίσουν, γιατί είναι γνωστό ότι η δύναμη βρίσκεται στα δικά σας χέρια, ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να λένε οι υποψήφοι. Η δύναμη είναι αποκλειστικά δική σας, εκμεταλλευτείτε την λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, τα καλύτερα τις ευχές μας στον Γιώργο και στη Φέη και στο Δημητράκη και σε όλη τους την οικογένεια. Να περάσετε ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα.